υποψήφιο βουλευτή με τον ΣΥΡΙΖΑ, πρώην πρίτανη για μία ακόμη φορά εδώ στο στούντιο του Υπουργείου στη Βιέννα. Καλησπέρα, κύριε Αλμπάνη. Καλησπέρα, κυρία Σταύρου. Πώ είστε, αντέχετε. Ε, αντέχουμε. <laughs> Έχει αρχίσει η κούραση. <laughs> Αλλά εσεί κουράζεστε περισσότερο με του ε. υποψηφίου που παρουσιάζετε όλου στη σειρά. <laughs> Εντάξει, τι να κάνουμε. <laughs> αυτή είναι η δουλειά μα. <laughs> Αυτό περιμένουμε καλά. και εμεί, μην νομίζετε. Ε, λοιπόν. Κύριε Αλμπάνη, φτάνουμε στο τέλο αυτή τη προεκλογική περίοδου. Δεν ξέρω αν θέλετε να ξεκινήσουμε ένα σχόλιο. Μάλλον θα ξεκινήσουμε με, με ένα σχόλιο από τη χθεσινή παρουσία του κυρίου Τσίπρα. Γιατί σίγουρα ήταν μια ε, δυναμική, αν θέλετε, συγκέντρωση και εκδήλωση με πάρα πολύ κόσμο. Σίγουρα ο ίδιος είπε: Πάμε για μια μεγάλη νίκη. Έτσι, ε, ω εδώ. Ε, ήταν μια μεγάλη συγκέντρωση. Δυστυχώ ο καιρό και οι προβλέψει του καιρού ήταν άσχημε, διότι θα γινόταν αλλιώ στην πλατεία Μαβίλη θα ήταν πολύ περισσότερος κόσμος, γιατί θα ήταν και στο κέντρο της πόλης, αλλά και χθε είχε κόσμο και έξω από το ε, κλειστό της λιμνοπούλας Η συγκέντρωση ήταν μακαλιώδης, ε, εκείνο το οποίο έχει κάνει θετική εντύπωση σε όλου του παριστάμενους, φαντάζομαι και στους ακροατές σας, διότι το κανάλι σας μετέδιδε την ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Ε, ήταν η δομή του λόγου, mm -hmm. και πώς ξεδίπλωσε και τα επιχειρήματα ε, και τις αλλαγές ε, τις επίγους αλλαγές οι οποίες θα γίνουν. Εγώ σταματάω στα τρία ε, στις τρεις πράξεις νομοστικού περιεχομένου ακόμη και όταν δεν σχηματιστεί η κυβέρνηση που αμέσως θέτει ε, το πιο σοβαρό πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία την 700.000 σπίτια mm -hmm. ε, την επόμενη μέρα των εκλογών αν δοθεί εντολή στη σχηματισμού κυβέρνηση με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου νομίζω ότι μπορούν να ε, ανασταλούν όλες αυτές οι πράξεις να μην χαθεί κανένα σπίτι ως πρώτη κατοικία για 700.000 οικογένειε. Μάλιστα. Ε, κυρία Αλμπανή, ε, σίγουρα έχετε πει ε, ποια είναι τα πρώτα πράγματα που θα γίνουν εφόσον ε, δοθεί η εντολή σχηματισμού κυβέρνηση. Κυβέρνηση συνεργασία, όπω ζητάει όλο αυτό το χρονικό διάστημα ο κύριο Τσίπρα. Θεωρείτε ότι όσο περνάνε οι μέρε και όσο φτάνουμε στην 21η Μαου, είναι όλο και πιθανότερο αυτό το σενάριο. Νομίζω ναι. Θα καμφθούν, αν νομίζω. θέλετε, οι όποιες νομίζω αντιδράσεις ναι. από τα υπόλοιπα κόμματα, νομίζω ή μάλλον ναι. όχι αντιδράσει. θα απεγκλωβιστούν, αν θέλετε, κάποιες πολιτικές δυνάμεις από αυτό το όχι που λέγανε μέχρι σήμερα και που λένε ακόμα. Κυρία Σταύρου, η Απλή Αναλογική έχει ψηφιστεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Η Απλή Αναλογική είναι εργαλείο ε, για να υπάρχουν αυτές τις συνεργασίες, ε, κυρίως με προγραμματικές συγκλήσει. Νομίζω ότι τα κόμματα τα οποία έχουν ανάλογα προγράμματα όσον αφορά το σκέλος της οικονομίας και της κοινωνίας mm -hmm. είναι το ΠΑΣΟΚ και το ΜΕΡΑ25 μέχρι στιγμής. Άρα θεωρώ ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Η απλή αναλογική ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στα μικρά κόμματα να εκπροσωπούνται σημαντικά και δίκαια με δημοκρατικό τρόπο στη Βουλή. Άρα είναι και υποχρέωσή τους να λάβουν τις ευθύνε τους. Γιατί να το πω με απλά λόγια. Ότι αν δεν υπάρχει απλή αναλογική, θα υπάρχει ενισχυμένη αναλογική η οποία λαϊλά τι ψήφου ουσιαστικά τη ένδρα των μικρών κομμάτων. Mm -hmm. Άρα ε, εδώ υπάρχει και μια ευθύνη ε, για την επόμενη μέρα. Εγώ θεωρώ ότι την επόμενη μέρα θα είναι άλλο το τοπίο τη συζήτηση. Ε, ευελπιστούμε και αισιοδοξούμε ότι θα είμαστε πρώτο κόμμα ώστε να πάρουμε την εντολή για να σχηματιστεί μια κυβέρνηση δημοκρατική. Μάλιστα. ο πρόεδρο σα έδωσε καθόλου τι τελευταίε κατευθύνσει, αν θέλετε, χθε, κύριε Αλμπάνη, γιατί είχατε τη δυνατότητα να τον δείτε από κοντά. Ε, δεν ξέρω αν σα έδωσε κάποιε κατευθύνσει ε, στον δρόμο προ τι εκλογέ. Σε αυτέ τι κανένα δεν μπορεί να μιλάει με τον πρόεδρο, διότι ο πρόεδρο το έχει όλη την Ελλάδα και κάθε μέρα βρίσκεται αλλού. Ε, νομίζω όμω ότι οι κατευθύνσει, οι βασικέ κατευθύνσει οι οποίε δόθηκαν, διότι μαζί με τον πρόεδρο ήταν και άλλα στελέχη και από το πολιτικό γραφείο και από την Κεντρική Επιτροπή στα Γιάννενα. Νομίζω ότι έγινε μία συζήτηση αργά το βράδυ. Ο πρόεδρος έπρεπε να γυρίσει πίσω στην Αθήνα. Νομίζω ότι αυτό το οποίο ακούσαμε για τις πρώτες 50 μέρες και έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή ουσιαστικά η επόμενη μέρα θα είναι αρκετά δύσκολη για όλους, για όσους εκλεγούν από εμά, διότι υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Μάλιστα. Ε, άρα, λοιπόν, προχωρούμε προς τις α, εκλογές α, με ένα σημαντικό διακύβευμα αυτών των εθνικών εκλογών, κύριε Αλμπάνη, για την επόμενη μέρα στην χώρα, έτσι. Ε, θα έλεγα ναι, διότι ο ελληνικός λαός έχει, έχει την ευκαιρία να επιλέξει ή μια δημοκρατική κυβέρνηση, η οποία έχει ένα σαφές πρόγραμμα, το οποίο είναι και επίσης κοστολογημένο, είναι... Όσοι ε, κοστολογήσει και αν κάνουν, ακόμη ε, ε, κάποιο επικαλέστηκε, νομίζω ο κύριο Κέρτο έχει επικαλεστεί το Γενικό Λογιστήριο του Κράτου. Mm. Γενικό Λογιστήριο του Κράτου δεν έχει καμία αρμοδιότητα να, να μπαίνει στα προεκλογικά προγράμματα ε, των ε, κομμάτων. Ε, το πρόγραμμά μα είναι κοστολογημένο με 5,5 δισεκατομμύρια για κάθε έτο. Για τα επόμενα τέσσερα χρόνια είναι περίπου 20, 24, 22 εκατομμύρια περίπου. Ε, το επιτρέπει αυτό το δημοσιογραφικό το δημοσιονομικό, ε, η δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδος και νομίζω ότι ε, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα ανακουφεί στην κοινωνία διότι έχει τρεις βασικούς στόχους. Ε, τους μισθούς, αυξής των μισθών, κυρίως του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι έχουν καθυλωθεί, ε, η προστασία των συντάξεων και η πάταξη της ακρίβειας. Mm -hmm. Η πάταξη ακρίβεια ακρίβειας ξεκινάει από τα καύσιμα, τα έχουμε ξαναπεί, αλλά φτάνει στα τρόφιμα και τρόφιμα όλοι χρειαζόμαστε κάθε μέρα. Είναι ένα, πολύ, ε, είναι ένα πολύτιμο αγαθό το οποίο είμαστε, ε, θα πρέπει να, ανακουφίσει, να ανακουφιστεί ο λαό κυρίω ε, από την αισχροκέρδεια. Και η πάταξη τη αισχροκέρδεια ξεκινάει από τι μεγάλε επιχειρήσει, από τα φαντς, αλλά κυρίω και από τα καρτέλ, τα οποία είναι τα καρτέλ των καυσίμων και τα καρτέλ των τροφίμων. Μάλιστα. Ε, κύριε Αλμπάνη, πάντως να επιστρέψω λίγο στο προηγούμενο ερώτημα για τις συνεργασίες, γιατί ε, ε, έτσι έχω ανοιχτά και τα διάφορα site εδώ μπροστά για να βλέπω λίγο τι γίνεται. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι μια κυβέρνηση δικού σκοπού είναι η κυβέρνηση παράλυσης. Ο κύριος Ανδρουλάκης πριν από λίγο είπε το δικό του όχι πάλι σε μια κυβέρνηση δικού σκοπού <κυκυκλή> και θέτει συγκεκριμένο πλαίσιο για τη συνεργασία. Άρα θεωρείται ότι είναι εφικτό τελικά. Κοιτάξτε, ε, όσον αφορά αυτό που είπε ο κ. Μετσοτάκη, είναι κατανοητό, είναι άποψη τη Νέα Δημοκρατία, η οποία θέλει μια αυτοδυναμία και μια ανεξέλεκτη κυβέρνηση. Ε, διαφωνούμε <κυρίζει> με αυτό και μια ανεξέλεκτη κυβέρνηση, ακόμη χωρί συνεργάτε και χωρί συνεργασίε με τι άλλε πολιτικέ δυνάμει, που οδήγησε τη χώρα. Να θυμίσω λοιπόν ότι οι αυτοδύναμε κυβερνήσει χρεοκοπήσαν τη χώρα. Η χώρα δεν χρεοκόπησε ούτε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ήταν συνεργασία να θυμίσω. Υποχρεωτικά ήταν στι συνεργασίε και με κόμμα το οποίο ανήκε πολύ μακριά ιδεολογικά ε, τον με το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά η χρεοκοπία της χώρα που έχει γίνει περίπου στι αρχέ δεκαετία του 2002 έχει ξεκινήσει. Πασόκ ήταν έτσι. Και συνεχίστηκε με τη Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση εγκαταλείφθηκε πάλι στο Πασόκ. Νομίζω ότι η κυβέρνηση του, η δεύτερη κυβέρνηση του Κώστη του Καραμαλή, εγκαταλείφθηκε εν ώψη της χρεοκοπίας και η χρεοκοπία έσκασε στα χέρια του Γιώργου του Παπανδρέου, ο οποίος πήρε και όλη την ευθύνη. Αλλά η χρεοκοπία δεν προήλθε από τον Γιώργο του Παπανδρέου. Ε. Είχε, είχαν προηγηθεί τρει τετραετίες μεγάλου δανεισμού, καθήλωση των μισθών των εργαζομένων και βέβαια υψηλά κέρδη για όσους πέζαν στο χρηματιστήριο, τις μεγάλες εταιρείες και τα φανς τα οποία πέζαν στο χρηματιστήριο. Εκεί έγινε η καταστροφή τη χώρα και σε αυτό δεν φταίνε μονοκομματικές κυβερνήσει ισχυρέ είτε τη Νέα Δημοκρατία είτε το ΠΑΣΟΚ. Άρα γυρίζω όμω σε αυτό που είπε ο κ. Ανδρουλάκη, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο για μα. Νομίζω ότι οι θέσει του ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα θα είναι διαφορετικέ, διότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια ανταγωνιστική φάση ενώπιση των εκλογών. Mm -hmm. Κάθε κόμμα προσπαθεί να έχει ως δυνατόν περισσότερους ψήφους, να πει μεγαλύτερα κομμάτια της κοινωνίας, να ισχυροποιήσει τη θέση του στο κοινοβούλιο. Αλλά η επόμενη μέρα θα έχουν καθοριστεί τα δεδομένα. Άρα με νέα δεδομένα τότε νομίζω ότι θα υπάρχει περιθώριο για πάρα πολύ σοβαρέ συζητήσεις. Αλλά και είμαστε υποχρεωμένοι τα κόμματα, τουλάχιστον του δημοκρατικού τόξου, να συνεργαστούν απόλυτα. Κύριε Αλμπανή, πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν ζητά μια δεύτερη ευκαιρία να κυβερνήσει και πάλι. Ζητά ουσιαστικά την πρώτη ευκαιρία για να κυβερνήσει όπω θέλει να κυβερνήσει και όπω ε, είναι η πολιτική του ιδεολογία να κυβερνήσει. Ε, μ' αρέσει έτσι όπω το θέτετε, διότι ουσιαστικά παρέλαβε στην πρώτη κυβέρνηση που λέγαμε του ΣΥΡΙΖΑ 2015, ουσιαστικά η κυβέρνηση η οποία προέκυψε και μετά το δημοψήφισμα το Σεπτέμβριο του και η δομή τη, ήταν, ε, ήταν, ε, είχε βρει τη χώρα διαλυμένη. Mm -hmm. ε, άδεια ταμεία, ε, οι μισθοί του δημοσίου κινδυνεύαν να μην καταβληθούν και του ιδιωτικού τομέα, να μην καταβληθούν συντάξει. Ήταν μια κυβέρνηση η οποία πάλεψε να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια, από τα δύσκολα μνημόνια, και είχε φτάσει να αφήσει και ένα απόθεμα, απόθεμα διακυβέρνηση, ώστε η οικονομία να μην έχει τριγμού, η εθνική οικονομία στο μέλλον. Πάνω σε αυτό πορεύτηκε η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να πω λοιπόν ότι ε, ο ΣΥΡΙΖΑ έτρεξε σε εκείνη τη φάση και χρεώθηκε, χρεώθηκε αρκετά πράγματα, αλλά θα έπρεπε να νοικοκυρέψει την οικονομία τη χώρα αλλά και να προστατεύσει την κοινωνία με βάση την οικονομία. Ε, τώρα όμω έχει τη δυνατότητα στο πρόγραμμά του να κάνει άλλα πράγματα, να αναπτύξει τη χώρα διαφορετικά. Και υπάρχει το πρόγραμμα το οποίο έχει εκπονηθεί, καθώς επίσης και τα στοιχεία και όλη η δομή της διακυβέρνησης την επόμενη 20η αιώνα η οποία έχει συζητηθεί στο Think Tank, στην ομάδα των εμπειρογνωμόνων του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. για την επόμενη εικοσαετία δίνει προοπτικές ανάπτυξης και η ανασυγκρότηση της χώρας και τη λειτουργία της δημοκρατίας, αλλά κυρίως το κομμάτι, το παραγωγικό και της οικονομίας είναι τα πιο σημαντικά. Άρα δεν θα σας ρωτήσω γιατί η ΣΥΡΙΖΑ ε, κάποιο να ψηφίσει την ερχόμενη ε, κυρία ε, Νομίζω και ότι όλα αυτά που απάντηση, είπα είναι είναι, 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 γι' αυτό ψηφίζουμε. Ε, ε, το έχω πει ότι και στο φυλάδιο το οποίο διακοινώ για να υποστηρίξω τη δικιά μου υποψηφιότητα. Ε, αλλά και στην αρχή είχα γράψει ένα άρθρο που έχει τον τίτλο «Για τη ΣΥΡΙΖΑ τώρα». Mm -hmm. Είναι πολλοί οι λόγοι για τη ΣΥΡΙΖΑ τωρα ειναι εθνικοί λόγοι, είναι κοινωνικοί λόγοι, οικονομικοί λόγοι, αναπτυξιακοί λόγοι. Είναι το μέλλον μας. Μάλιστα. Γιατί 30 φιλαλμπάνοι να ρωτήσω εγώ. Λοιπόν, κλείνοντα, <Εγώ>, <vedere> έτσι φτάνοντα προ το τέλο αυτή τη συζήτηση με κύριε Αλμπάνη, γιατί όλοι οι υποψήφοι, το έλεγα και νωρίτερα με τον ä, 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 έτερο υποψήφιο τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Κωνσταντόπουλο, όλοι σίγουρα δίνετε όλο αυτό το χρονικό διάστημα τον αγώνα πρωτίστω για το κόμμα, ώστε να ενισχυθούν τα ποσοστά του κόμματο για να αναδειχθεί πρώτη δύναμη στι εκλογέ τη ερχόμενη Κυριακή. Από την άλλη, όμω, όλοι σα δίνετε και τον προσωπικό αγώνα, ώστε να μπορέσετε να εκπροσωπήσετε του ψηφοφόρου τη εκλογική σα περιφέρεια στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ε, είναι σωστό αυτό που λέτε. Ε, Καταρχήν, να πω ότι είχα και έχω τη χαρά ακόμη να βρίσκομαι σε ένα ψηφοδέλτιο το οποίο είναι και ποιοτικό και είμαστε 7 διαφορετικές προσωπικότητες με διαφορετικά χαρακτηριστικά επαγγελματικά ή και ε, ε, ειδικότητα, θα έλεγα. Ε, εγώ χαίρομαι που είμαι σε αυτή την ομάδα. Σε όλη αυτή τη διαδικασία, προσπαθήσαμε να είμαστε όσο μπορούσαμε περισσότερο μαζί στι κινητοποίησει. Αυτό δεν ήταν εφικτό, διότι θα έπρεπε πολλέ φορέ να σπάσουμε <κυκλή> σε μικρότερε ομάδε για να καλύψουμε όλο το νομό και όλε τις επαφέ. Ο νομός είναι τεράστιο, ιδιαίτερα τα χωριά. Πρακτικά δεν καταφέραμε όλοι να δούμε όλου, <κυκλή> αλλά ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε από παντού. Ε, προσπαθώ μέχρι και την τελευταία στιγμή ε, να επισκεφθώ μέρη ε, Οι κοινότητε οι δεν κατάφερα να επισκεφθώ μέχρι τώρα Μου φαίνεται ότι θα είναι αδύνατο Τώρα, ε, όταν κάποιος ε, αποφασίζει, ε, αποφασίζει να είναι υποψήφιος Ή δέχεται την πρόταση και την αποδέχεται Είναι υποχρεωμένος την επόμενη μέρα να φροντίσει να τρέξει και για τη δικιά του υποψηφιότητα ε, Και να αναδείξει την υποψηφιότητά του θα έλεγα γιατί τριαντάφυλλο Αλμπάνι. Δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι με τα κοινά. Έχω διατελέσει δημοτικό σύμβουλο ε, το 2006 μέχρι το 2010 στην παράταξη του Φίλιππα Φίλιου. Δυστυχώ με την ε, ελάσον αντιπολίτευση. Mm -hmm. ε, νομίζω ότι οι ερευνητικέ μου κυρίω δραστηριότητε και οι ακαδημαϊκέ δραστηριότητε στο κομμάτι, στα θέματα περιβάλλοντος, σε θέματα ασφάλειας τροφίμων και αλλά και ενασχόληση μου με τα διοικητικά του Πανεπιστημίου ε, 12,5 χρόνια, δύο φορές πρίτανης και μία αντιπρίτανης, μου επιτρέπουν να προσφέρω πολύ περισσότερα στα κοινά με βάση την εμπειρία την οποία έχω αποκομίσει. Τέλο, η συμμετοχή μου στο Think Tank ε, δεν ήταν, ήταν τιμητική για μένα, βέβαια, αλλά ήταν αρκετά ουσιαστική, ε, διότι επέτρεψε, μου επέτρεψε και να περάσω θέσει, οποίε είχα διαχρονικά προσωπικά με βάση την επιστήμη, κυρίω σε θέματα περιβάλλοντο ε, και θέματα παιδεία. Είμαι πολύ χαρούμενος ότι ε, αρκετέ σκέψει και αρκετέ ιδέε, οι οποίε συζητήθηκαν και, σε, και στο επίπεδο τη Συνόδου των Πριτάνιων, έχουν περάσει ε, στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ε, και να αποτέλεσμα ότι νιώθω ότι είναι ακαδημαϊκή υποχρέωση να προσφέρουμε στα κοινά σε κάποια φάση. Έτσι λοιπόν η δικιά μου η συμμετοχή έχει στόχο ε, ως ακαδημαϊκού πολίτη να προασπίσω και τα δημόσια αγαθά ό,τι έχει το ελληνικό δημόσιο, το δημόσιο πανεπιστήμιο, τη δημόσια υγεία καθώς επίσης και να υπερασπίσω τους δημοκρατικούς θεσμούς, ουσιαστικά τη λειτουργία της δημοκρατίας. Αυτοί είναι οι λόγοι για του οποίου κατέρχομαι, και με, με αυτού του λόγου απευθύνομαι ουσιαστικά στου συμπολίτε του νομού Ιωαννίνο να, να στηρίξουν τη δικιά μου υποψηφιότητα. Μάλιστα. Θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Αλβάνη, για την δυνατότητα έτσι να συνομιλήσουμε για μία ακόμη φορά. Να ευχηθώ καλή δύναμη για το υπόλοιπο αυτή τη προεκλογική περίοδου. Λίγε μέρε ε, έμεινα και βέβαια θα είμαστε εδώ και την επομένη των εκλογών. Έτσι, να συζητήσουμε πλέον yeah. ε, επί των εκλογικών αποτελεσμάτων, κύριε Λαμπάνη. Κύριε Σταύρου, θα μου επιτρέψετε να σας ευχαριστήσω λίγο για την ευγένεια και, την, και, το κανάλι σας, γιατί μου έδωσε δύο δυνατότητες σε αυτή την περίοδο, έτσι, ε, για το χρόνο σας. Ε, εκτιμώ ιδιαίτερα τη δουλειά σας. Ε, θα μου επιτρέψετε να σας δώσω ένα φυλάδιο <laughs> και τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. <laughs> να είστε καλά. <laughs> σας ευχαριστώ yes. και εγώ. Καλό σας βράδυ. Καλώς.